Γεια σας λοιπόν! Σήμερα σας έχω ένα βίντεο στο οποίο θα δοκιμάσουμε διάφορα TikTok photography hacks. Είναι διάφορα hacks φωτογραφίας του τύπου πάρε ένα ρολό από χαρτί υγείας, βάλτο στο φακό και βγάλε φωτογραφία. Κάποια είναι αρκετά περίεργα και κάποια είναι όμως ενδιαφέροντα. Τα έχω δοκιμάσει ήδη να σας πω. Έχω βγάλει ήδη τις φωτογραφίες, οπότε τώρα θα τα δούμε μαζί και θα δούμε πώς βγήκε το τελικό αποτέλεσμα. Να σας πω επίσης ότι όλες τις φωτογραφίες τις έχω βγάλει με το καινούργιο μου smartphone, το Samsung Galaxy A72. Έχει 4 κάμερες πίσω, 64 MP, 12, 8 και 5. Η μπροστινή selfie κάμερα είναι 32 MP και γενικότερα η ανάλυση των φωτογραφιών είναι τέλεια. Βγαίνουν πάρα πολύ ζωντανά τα χρώματα και ακόμη και σε χαμηλό φωτισμό βγαίνουν πολύ καθαρές. Αυτά! Πάμε να δούμε τα hacks και τις φωτογραφίες. Ξεκινάμε με το πρώτο hack που είναι αυτό που σας είπα με το χαρτί υγείας. Ουσιαστικά παίρνεις το ρολό, το βάζεις μπροστά από μια φωτεινή πηγή, π.χ. ένα φακό, ένα φως, κάτι. Κλείνεις όλα τα φώτα και δημιουργείται ένας κύκλος στον τοίχο, σαν ένας προβολέας, έτσι ένα πολύ ωραίο φωτεινό κυκλάκι όπου μπορείς να βγάλεις καλλιτεχνικές φωτογραφίες. Πάμε να το δούμε στην πράξη. Γεια σας! Έχω έρθει για να δοκιμάσω το πρώτο hack με το χαρτί. Έχουμε εδώ πέρα το ρολό από το χαρτί υγείας. Έχουμε και ένα φακό και καλή μας επιτυχία. Δεν ξέρω αν θα πετύχει. Έχω φορέσει και αυτή εδώ πέρα την μπλούζα που είναι τούλινη και έχει και αυτό εδώ πέρα το μανίκι πάρα πολύ ωραίο. Είναι έτσι φλάφι. Όχι φλάφι. Έχει φουσκωτά μανίκια, εν πάση περιπτώσει, και νομίζω θα φαίνεται πολύ ωραίο στη φωτογραφία. Θα έχουμε έτσι πολύ ωραία σχήματα. Χρειαζόμαστε επίσης έναν άσπρο τοίχο, οπότε έχουμε αυτό εδώ πέρα. Έχω βγάλει το ρολόι και τα πάντα. Και το κινητό. Αυτά, δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Ο φακός από μόνος του κάνει αυτό εδώ πέρα. Οπότε βγαίνει κάπως αυτό που θέλουμε, απλά είναι πολύ μεγάλος ο κύκλος, οπότε με το χαρτί ξαφνικά περιορίζεται. Τέλειο. Μισώ να κλείσω τα φώτα και θα το βγάλουμε έτσι. Τέλειο! Δεν βγήκε η φωτογραφία. Λειτουργήσε το hack και βγήκαν όντως πολύ καλλιτεχνικές οι φωτογραφίες. Εγώ έβαλα έτσι και κόκκινο κραγιόν και πιο ιδιαίτερα ρούχα, αλλά ακόμα και με τα πιο απλά είναι ιδιαίτερη φωτογραφία από μόνη της. Οπότε έχω εδώ πέρα δύο αγαπημένες μου φωτογραφίες. Στη μία έχω γυρίσει το κεφάλι στο πλάι και στην άλλη απλά χαμογελάω. Και μετά σκέφτηκα να τις κάνω ασπρόμαυρες για να γίνουν ακόμη πιο καλλιτεχνικές και όντως μ' άρεσαν πάρα πολύ. Αυτή που γυρνάω στο πλάι θα μπορούσε να είναι δίσκος από άλμπουμ, αν έβγαζα ποτέ τραγούδι. Για κάποιο λόγο μου το βγάζει έτσι αυτό. Και γενικά μου θυμίζει έτσι λίγο κινηματογράφο, θέατρο, που έχουν κάποιες προβολείς. Πάρα πολύ μου άρεσαν. Και οι φωτογραφίες έχουν πάρα πολύ καλή ανάλυση, παρόλο που είχαμε κλείσει τα φώτα. Είναι αυτό που σας είπα πριν με το χαμηλό φωτισμό. Και αν θα έπρεπε να βαθμολογήσω αυτό εδώ πέρα το hack, θα έπαιρνε 10. Είναι πάρα πολύ εύκολο, μπορείτε να το δοκιμάσετε με πράγματα που έχετε ήδη στο σπίτι και βγαίνουν πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες. Perfect! Τώρα, τα επόμενα δύο hack είναι πολύ παρόμοια και πάλι κλείνεις τα φώτα, βάζεις κάτι μπροστά από το φακό και βγαίνει ένα πολύ ωραίο σχέδιο στον τοίχο. Στη μία περίπτωση βάζεις ένα μπουκάλι με νερό και στην άλλη ένα κομμάτι ταντέλας. Πάμε να τα δούμε και αυτά. Είμαστε στην ίδια τοποθεσία και πάλι χρειαζόμαστε έναν άσπρο τοίχο. Έχω αλλάξει βέβαια outfit για να βγει διαφορετική και η φωτογραφία. Χρειαζόμαστε και πάλι έναν φακό ή φλάσ από κινητό και ένα. Και ένα δύο μπουκάλι νερού. Βάζεις το μπουκάλι μπροστά από το φακό και υποτίθεται κάνει ένα σχέδιο. Να το. Τέλειο! Οπότε έχεις έτσι ένα σχέδιο και βγάζεις τη φωτογραφία. Και πάλι θα κλείσουμε τα φώτα για να βγει ακόμα καλύτερη. Οπότε πάμε! Όσο πιο μακριά είναι ο φακός, νομίζω γίνεται ακόμα καλύτερο το σχέδιο. Ενώ όταν έρχομαι κοντά, φαίνεται ο πάτος του μπουκαλιού. A few moments later. Έχω στηρίξει την ταντέλα πάνω στο ring light για να στέκεται έτσι από πάνω και από πίσω θα φωτίζει ο φακός και δημιουργούνται αυτά τα σχέδια. Wow! Και μισώ να κλείσω και το φως για να δούμε και πιο έντονα τα σχέδια. Να το. Εντάξει, είναι φανταστικό. Και αυτές οι φωτογραφίες βγήκαν φανταστικές. Με το μπουκάλι νερού δημιουργούνταν ένα πολύ ιδιαίτερο σχήμα, κάπως σαν tie-dye, θύμιζε λίγο μάτι και με τη δαντέλα εννοείται. Και αυτές οι φωτογραφίες δεν χρειάζονται γενικά τίποτα και καθόλου να με τις είχα επεξεργαστεί, είναι φανταστικές. Παρ' όλα αυτά, επεξεργάστηκα τις αγαπημένες μου. Κυρίως έκανα πιο θερμά τα χρώματα, γιατί το φως που έβγαζε ο φακός ήταν αρκετά ψυχρό. Και επίσης πρόσθεσα έτσι σκουπιδάκια, grain, πώς λέγεται, που κάνει λίγο πιο vintage τη φωτογραφία. Εντάξει. Βγήκαν και αυτές απίστευτες. Μία μ' άρεσε πάρα πολύ επίσης που ήταν τελείως θολή και είναι και αυτή πάρα πολύ vintage. Και αυτά τα hacks θα πάρουν 10 γιατί και πάλι ήταν πάρα πολύ εύκολα και βγήκαν πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες. Πάμε τώρα στο επόμενο, το οποίο δεν είναι ακριβώς hack, είναι μια ολόκληρη κατηγορία από μόνο του. Ο καθρέφτης. Φωτογραφίες με καθρέφτη, selfies σε καθρέφτη, αλλά δεν είναι ο καθρέφτης που έχεις στο σπίτι σου και απλά βγάζεις τη φωτογραφία. Παίρνεις τον καθρέφτη, βγαίνεις έξω στη φύση, τον ξαπλώνεις κάτω και βγάζεις τον ουρανό, διάφορα φυτά. Οπότε είναι καθρέφτης σε εξωτερικό χώρο, για να το διευκρινίσουμε λίγο καλύτερα. Πήρα λοιπόν και εγώ τον καθρέφτη μου και βγήκα έξω. Έχουμε βγει έξω στη φύση και έχουμε μαζί μας έναν καθρέφτη. Hi! Αυτός εδώ πέρα τον έχουμε ξαπλώσει κάτω και νομίζω θα βγει πολύ ωραία φωτογραφία. Θα φαίνεται έτσι από πάνω τα φυτά. Συνήθως αυτές τις φωτογραφίες φαίνεται ουρανός, τα σύννεφα κτλ.
αλλά σήμερα είναι αρκετά μουντή η μέρα. Είναι σκέτο άσπρο, δεν φαίνεται τίποτα, οπότε γι' αυτό είπαμε να έρθουμε στη φύση, να φαίνεται έτσι πράσινο από πάνω. Γενικότερα δοκίμασα διάφορα πράγματα με τον καθρέφτη, τον ξάπλωσα σε διαφορετικά σημεία με διαφορετική κλίση κάθε φορά και έβγαλα αρκετές φωτογραφίες. Δεν με βόλεψε να τον έχω τελείως ξαπλωμένο κάτω. Ήταν πάρα πολύ φωτεινό επειδή ήταν μέρα έξω, οπότε έβγαιναν σκοτεινές φωτογραφίες. Οπότε θέλει να υπάρχει κάποια κλίση. Επίσης τέρμα κάτω δεν βόλευε γιατί έπρεπε να είμαι έτσι. Έπεφταν τα μαλλιά, δεν φαίνονταν τίποτα. Οπότε μετά από πολλούς πειραματισμούς το βρήκαμε. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η φωτογραφία που είναι τσολόσωμη και μ' αρέσει πολύ που έχει κάτω και πεσμένα φύλλα που είναι καφέ, αλλά πάνω τα φύλλα φαίνονται έτσι πράσινα, έχει πάρα πολύ ωραία χρώματα. Και αυτή μου άρεσε πολύ που ήρθε έτσι λίγο πιο κοντά στην κάμερα. Τις επεξεργάστηκα λοιπόν και αυτές και βγήκαν έτσι. Έκανα λίγο πιο μουντά τα χρώματα. Οι φωτογραφίες βγήκαν πάρα πολύ ωραίες, αλλά το hack ήταν λίγο δύσκολο. Γιατί εκτός του ότι πρέπει να κουβαλάς έναν καθρέφτη όπου και αν πας, πρέπει να βρεις ακριβώς το σημείο, την κλίση που θα στηρίξει τον καθρέφτη, να μην τον σπάσει στην πορεία. Θα πάρει ένα 7,5 λόγω της όλης ταλαιπωρίας. Εντάξει, φωτογραφίες 10 θα πάρουν, αλλά ναι, το όλο hacking λίγο. Και με τον καθρέφτη δοκίμασα να κάνω και κάτι ακόμη. Η κάμερα του κινητού έχει τη λειτουργία πανόραμα, όπου μπορείς να βγάλεις πανοραμικές φωτογραφίες. Είναι αυτές οι φωτογραφίες που ξεκινάς από ένα σημείο, πηγαίνεις και μπορείς να βγάλεις 180 μοίρες φωτογραφία. Το ίδιο μπορείς να το κάνεις και κάθετα. Και στο συγκεκριμένο mode μπορείς να είσαι στο ένα άκρο της φωτογραφίας και μετά καθώς προχωράει, αν προλάβεις και τρέξεις και πας στο άλλο, βγαίνεις ξαφνικά στην ίδια φωτογραφία 2 φορές. Είναι ένα πολύ ωραίο κόλπο που έχω δει. Και αυτό το έκανα με τον καθρέφτη. Χωρίς να τρέξω, απλά μένοντας στο ίδιο σημείο, φορούσα 2 μπλούζες. Οπότε, καθώς βγάζαμε τη φωτογραφία και κατέβαινε έτσι η κάμερα, ήμουνα με τη μία μπλούζα και όταν έφτασε σε ένα σημείο, έβγαλα την άλλη. Και μετά, κατεβαίνοντας, φαινόμουν στον καθρέφτη με άλλη μπλούζα. Γεια σας. Και πάλι έξω, με τον καθρέφτη φυσικά. Έχει ταξιδέψει παντού αυτός ο καθρέφτης σήμερα. Αφού δεν έχει σπάσει, καλά είμαστε. Τώρα θέλουμε να προσπαθήσουμε να βγάλουμε μια πανοραμική φωτογραφία. Θα προσπαθήσουμε να τη βγάλουμε από πάνω προς τα κάτω και να φαίνομαι διαφορετική στη φωτογραφία και διαφορετική μέσα από τον καθρέφτη. Θα είμαι με άλλο outfit και όλα αυτά χωρίς edit. Με μία ελίψη μόνο με το κινητό θα βγει αυτή η φωτογραφία. Κωνσταντίνα, πιστεύεις θα το πετύχουμε? Ναι. Το έχουμε? Ναι. Δώσε. Αου, πιο δυνατό δεν μπορούσε. Ωραία, άλλαξε. Ναι! Το πετύχαμε! Τέλειο! Φαίνομαι εδώ έτσι και στον καθρέφτη διαφορετική. Είχαμε και κάποιες αποτυχημένες, π.χ. αυτή εδώ. Που η μισή φαίνομαι βγήκα κάπως έτσι. Δεν το πιστεύω ότι το πετύχαμε. Πραγματικά κάναμε 3 λήψεις και στην τρίτη το είχαμε πετύχει. Και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Βγήκε απίστευτη, μ' άρεσε πάρα πολύ και δεν με δυσκόλεψε. Περίμενε ότι θα κάνουμε τουλάχιστον 10-15 λήψεις για να το πετύχουμε. Το μυστικό είναι να βρείτε ακριβώς το σημείο στο οποίο πρέπει να αλλάξει το άλλο άτομο την μπλούζα και να τη φοράς ήδη τη δεύτερη μπλούζα γιατί δεν προλαβαίνεις προφανώς να αλλάξεις. Απλά βγάζεις τη μία και μένεις με την άλλη από κάτω. Και επίσης πρέπει αυτός που βγάζει τη φωτογραφία να έχει αρκετά σταθερό χέρι ώστε να περιμένει μέχρι να αλλάξεις και μετά να συνεχίσει τη φωτογραφία και να βγει έτσι smooth. Το μόνο θέμα που είχαμε είναι ότι μάλλον κούνησα λίγο το πόδι μου καθώς άλλαζα την μπλούζα. Οπότε σε ένα σημείο βγήκε λίγο περίεργο, αλλά αυτό διορθώθηκε πανεύκολα με ελάχιστη επεξεργασία. Θα του βάλω και αυτού 10 γιατί βγήκε απευθείας η φωτογραφία και δεν χρειάστηκε επεξεργασία. Δηλαδή, κάποιος άλλος θα έβγαζε τη φωτογραφία κανονικά, μετά θα έβγαζε την ίδια φωτογραφία με άλλα ρούχα και απλά στην επεξεργασία θα κρατούσε τη μία φωτογραφία στον καθρέφτη και την άλλη πάνω. Ενώ εμείς το πετύχαμε μόνο με μία πανοραμική φωτογραφία. Τέλειο! Σε περίπτωση που δοκιμάσετε κι εσείς κάποια από αυτά τα hack, κάντε μετά στο Instagram για να τα δω. Θα χαρώ πολύ και πάμε στο επόμενο. Τι έχουμε μετά? Λοιπόν, έχω δει πάρα πολύ να κυκλοφορεί στο TikTok το συγκεκριμένο. Κυρίως το κάνουν με ηθοποιούς, τραγουδιστές κτλ. Εκτυπώνεις μια φωτογραφία, κόβεις γύρω-γύρω τα ρούχα και μετά σε οποιοδήποτε background πας με αυτή τη φωτογραφία είναι σαν να φοράει ρούχα από αυτό το background. Δεν ξέρω αν καταλάβετε ακριβώς, πάμε να δούμε τα πλάνα. Έχω εκτυπώσει ήδη τις φωτογραφίες που θα χρησιμοποιήσω. Μία από αυτές τις δύο, θα δούμε ποια θα βγει καλύτερη. Να πω ότι ήδη έχω κόψει μία, αυτή είναι εδώ. Βγήκε πάρα πολύ καλό, απλά δεν κράτησα το κεφάλι μου. Οπότε αυτή θα προσπαθήσω να την κόψω ώστε να μείνει το κεφάλι, τα μαλλιά, τα χέρια και τα πόδια. Και μόνο τα ρούχα να είναι αυτά τα οποία θα γεμίσουν με το background. Βάζω πολλά χαρτιά για να μην κόψω και το τραπέζι και θα χρησιμοποιήσω ένα κουπίδι για να πάω ακριβώς στα σημεία. Λοιπόν, είπαμε δεν κόβουμε κεφάλι. Πάλι το κεφάλι πήγα να κόψω. Γενικά προσπαθώ να μην πηγαίνω τελείως ΣΥΡΙΖΑ, αφήνω ένα άσπρο κενό, ούτως ώστε να μην μείνει κάποιο περίγραμμα. Yes! Πρώτον, καλά που έβαλα χαρτιά από κάτω. Δεύτερον, έκοψα το χέρι μου. Έλα! Και το υπόλοιπο το έκανα τόσο καλό. Θα προσπαθήσω να το κολλήσω χωρίς να φαίνεται. Αλλιώς έχω άλλη μία φωτογραφία, οπότε ελπίζω να μην τη χαλάσω κι εκείνη. Τελικά το έκανα μία ακόμη φορά για να γίνει όλο ενιαίο. Αυτή είναι η φωτογραφία. Και ανάλογα με το background στο οποίο υπάρχει από πίσω, φαίνεται σαν να φοράω κάτι άλλο. Τέλειο! Αχ, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι σαν να φοράω πράσινο πουλόβερ και καφέ φούστα.
Δοκίμασα πολλά διαφορετικά μέρη. Δοκίμασα πράσινο στη φύση, ουρανό, λουλούδια. Επίσης μάζεψα διάφορα κίτρινα φυλλαράκια για να μπορέσω να κάνω και αυτό. Το άφησα στο πεζοδρόμιο, παντού και πού δεν πήγε αυτή η φωτογραφία. Και στο λάπτοπ μου εννοείται, το μπιμπιλωτό. Η αγαπημένη μου είναι νομίζω αυτή. Με τα φύλλα. Μπορείτε να εκτυπώσετε και πολύχρωμες φωτογραφίες και να βάλετε αυτές από κάτω. Μπορείτε να το κάνετε σε ηλιοβασίλεμα. Έχει πάρα πολλές επιλογές. Απλά θα πάρει 9 γιατί πρέπει να εκτυπώσετε μια φωτογραφία, να την κόψετε σωστά κτλ. Οπότε έχει μια δυσκολία, αλλά γενικά το αποτέλεσμα μου άρεσε πάρα πολύ. Και πάμε και στο τελευταίο που χρειάζεστε γυαλιά και σταγόνες νερού. Έχουμε έρθει και στην τελευταία μας τοποθεσία. Έχουμε εδώ πέρα αρκετά ξύλα. Νομίζω ότι θα βγει πολύ ωραίο σε αυτό εδώ πέρα το background. Έχουμε γυαλιά, όχι για να το χωρέσω, αλλά θα τα βάλουμε μπροστά από το φακό, κάπως έτσι, αφού έχουμε ψεκάσει πρώτα με ένα σπρέι, ούτως ώστε να κάνει τις σταγονίτες. Πάνω. Νομίζω ότι θα βγει πολύ ωραίο. Θα το βάλω τώρα στην κάμερα να δω αν θα φανεί κάπως και σε εσάς. Α, να το φαίνεται! Θα έχουμε ένα τέτοιο εφέ. Πάμε να το δούμε. Το δοκιμάσαμε με δύο διαφορετικούς τρόπους. Σε κάποιες φωτογραφίες κάναμε focus στα γυαλιά και εγώ φαινόμουν πιο θολή από πίσω και σε κάποιες κάναμε focus σε μένα. Αυτές που κάναμε focus στα γυαλιά μου άρεσαν, βγήκαν έτσι λίγο πιο καλλιτεχνικές. Απλά αυτές που κάναμε focus σε εμένα δεν φαίνονται ακριβώς οι σταγόνες και φαίνεται σαν να είναι λερωμένη κάμερα. Οπότε δεν πέτυχε ακριβώς αυτό το εφέ όπως το είδες στο TikTok. Δεν ξέρω αν έκανα εγώ κάτι λάθος, αν έπρεπε να έχω πιο μακριά, πιο κοντά τα γυαλιά για να πετύχει καλύτερα το εφέ ή αν όλα είναι ένα ψέμα, γιατί και αυτό το TikTok καμιά φορά μας δείχνει και λίγο ότι να είναι. Αλλά σε αυτές που έχουμε κάνει focus στο γυαλί, νομίζω ότι φαίνομαι και εγώ στις σταγόνες, έτσι όπως κάνω zoom, είναι πάρα πολύ ωραίες. Το συγκεκριμένο hack θα πάρει ένα 9,5, γιατί δεν λειτουργήσε ακριβώς έτσι όπως το είδαμε. Παρ' όλα αυτά οι φωτογραφίες βγήκαν πολύ ωραίες, είναι επίσης εύκολο και ακόμη και αν δεν έχετε γυαλιά μπορείτε να το κάνετε σε ένα τζάμι. Απλά να το ψεκάσετε και να βγάλετε φωτογραφίες. Αυτά ήταν όλα τα hacks, αυτές ήταν όλες οι φωτογραφίες. Ελπίζω να σας άρεσαν. Αν τα δοκιμάσετε κι εσείς, μην ξεχάσετε να με κάνετε tag στο Instagram για να δω και εγώ τις φωτογραφίες σας και πείτε μου στα σχόλια αν θέλετε να το ξανακάνουμε και τι άλλα hacks θέλετε να δοκιμάσω. Αυτά λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κάντε like αν σας άρεσε και εγγραφή στο κανάλι μου. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Γεια σας!